φύλακας και αρχηγούς της ενόμου τάξεως και της ασφαλείας κατέστησης σας εν τη μετέρα πατρίδη, δοξάζομαι σε πολυέλευ πολλών παθημάτων άθλης υποπίνατες και διαπαγίδων πολλών διαβάντες υπούλης σου ούτη ήχθησαν σώοι και διαφυλάχθησαν εις την παρούσα ημέρα και γίν χείρας υπέρτητας επέροντες σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε τα σωτού σου γνώρισε. Σήμερα μετά το Χριστιανική Εκκλάδια, ο προσήμερα σε παρακαλούμε τον Μήκο Κωνσταντινάς, Αγίου Αρτεμίου, που αποτελεί όχι μόνο το πνευματικό μας συνοδικό όρκο συμπαραστάτη, αλλά και το πρωτοκόλλο δάσκαλο μας. Ο Άγιος Οδεύτερος διακριθεί την πτυχία της ελληνικής πίστη, την ισχυρή θέληση και το άκρητο στέλνος του. Εργάστηκε μέχρι τέλους για την ειρήνη, την ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών, χωρίς υποχρεώσεις και συμβιβασμούς. Όπου και αν υπηρέτησε, αποδείχθηκε άξιος και τους έφερε αυτό το δίκαιο. Το αποτέλεσε πνευματική παρακαταθήκη μέχρι και σήμερα. Η πίστη του, η γενναιότητά του, η θεραλή αντίσταση απέναντι στις παρεμβολές του Θεοκράτορα Γιουλιανού Καραπάτη, ο οποίος έτυχε να καταργήσει την πίεση της ελληνικής πίστης, είχε ως αποτέλεσμα την καθαίρεση του βασανισμού του και του μαρτυρικού του θανάτου. Γι' αυτό και η επιλογή της πολιτείας και την καθαίρεση του Αγίου Αρτεμίου ως μπροστά της αστυνομίας μετά την ενοποίηση των δύο σωμάτων και την έκρηξη ενός ομοίου σώματος δεν είναι ατυχία, αφού εκτός των άλλων υπήρξε και αφηγή στην έκρηξη των λατρών. Σίγουρα προέκυψε από την ανάγκη της καθιέρωσης ενός ειδικού προτύπου και του παραλληλισμού των αρετών που πρέπει να έχει ένας συνολικός. Σκοπός βέβαια ήταν η πνευματική και νοσηλευτική καθοδήγηση στις δύσκολες και επικίνδυνες ώρες επιτέλους του καθήκοντός